Μνήμη της Οσίας Μητρός Ημών Φιλοθέης της Αθηναίας. Το λαμπρό αυτό άστρο της Ευσεβίας ανέτειλε τα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας για να σκορπίσει τη θεία ευσπλαχνία στο σκλαβωμένο λαό της Αθήνας και να φέρει στην ευθεία οδό της αρετής πλήθος ψυχών που κινδύνευαν. Γεννήθηκε το 1528 από την αρχοντική και πλούσια οικογένεια των Μπενιζέλων εις απάντηση των μακρόχρονων και καρτερικών προσευχών της μητέρας της. Από νεαρή ηλικία επέδειξε θαυμαστή κλίση προς τον ασκητικό βίο και την προσευχή. Νύφη πολύφερνη και περιζήτητη, νυμφεύθηκε παρά τη θέλησή της σε ηλικία 12 ετών με έναν σκληρό και βίαιο άνδρα, τα άγρια ξεσπάσματα και την κακομεταχείριση του οποίου υπέμενε καρτερικά, προσευχόμενη για τη μεταστροφή του. Μετά από 3 χρόνια ελευθερώθηκε από τους δεσμούς του γάμου, με το θάνατο του τυραννικού αυτού συζύγου και αντιστεκόμενη σε όλες τις πιέσεις να παντρευτεί για δεύτερη φορά, αφιερώθηκε αποκλειστικά στον Κύριο με νηστεία και προσευχή, παραμένοντας ωστόσο στο πατρικό της σπίτι. Όταν πέθαναν οι γονείς της, 10 χρόνια αργότερα χρησιμοποίησε τη μεγάλη περιουσία της για την ίδρυση μιας μονής εις τιμήν του Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος της ανέθεσε την αποστολή αυτή σε ένα όραμα. Δεν έκτισε μόνο κελιά και ό,τι είναι αναγκαίο για τη λειτουργία ενός μοναστηριού, αλλά ίδρυσε επίσης κοντά και μια ολόκληρη σειρά φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, νοσοκομείο, πτωχοκομείο και γυροκομείο, διάφορα εργαστήρια και κυρίως σχολεία στα οποία τα παιδιά της Αθήνας μπορούσαν να λάβουν χριστιανική μόρφωση. Πρίκησε εξάλλου το καθίδρυμά της με κτήματα και μετόχια για να το εξασφαλίσει πόρους και να μοιράζει γενναιόδωρα ελεημοσύνες, έτσι ώστε η μονή της Αγίας Φιλοθέης έγινε σύντομα για την Αθήνα πηγή θείων ευλογιών, λιμήν καταφυγής των θλιβωμένων και εστία όπου μπορούσε να αναζωπηρωθεί η παράδοση του ελληνικού λαού. Μόλις αποπερατώθηκαν τα πρώτα κτίρια, η Μακαρία ενεδύθη πρώτη το μοναχικό σχήμα με το όνομα Φιλοθέη, μαζί με τις υπηρέτριές της και πολλά νέα κορίτσια της αριστοκρατίας, αλλά και ταπεινής καταγωγής που είχαν απαρνηθεί τα θέλγητρα της κοσμικής ζωής για να ακολουθήσουν υπό την καθοδήγησή της τη στενή οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλες οι αδελφές με κοινό φρόνημα αγωνίζονταν να μιμηθούν τις αρετές της πνευματικής τους μητέρας, η οποία δεν είχε τον όμοιό της στην αγάπη και τη συμπόνια προς τους φτωχούς και τους αρρώστους που επισκεπτόταν και φρόντιζε η ίδια. Μοίραζε αλογάρια στα ελεημοσύνη σε σημείο που κάποτε η μονή βρέθηκε σε εσχάτη ανάγκη και ορισμένες αδελφές άρχισαν να παραπονούνται εναντίον της Αγίας. Οι Φιλοθέοι τότε τις προέτρεψε να κάνουν υπομονή και να αναζητούν πρώτα απ' όλα τη Βασιλεία των Ουρανών. Και πράγματι, λίγες ημέρες αργότερα, 2 ευγενείς έκαναν μια σημαντική δωρεά που έσωσε το μοναστήρι από τη σιτοδία. Ελαβνόμενη από πίστη και συμπόνια, η Οσία Φιλοθέη είχε προσφέρει άσυλο στο μοναστήρι, περιφρονώντας τους κινδύνους για αντίπεινα σε ορισμένους εχμαλώτους χριστιανούς που είχαν δραπετεύσει από τους κυρίους τους για να διαφυλάξουν την πίστη και την αρετή τους. Αυτό στάθηκε η ευκαιρία για τους Τούρκους να περικυκλώσουν τη μονή, να επιπέσουν σαν άγρια θηρία πάνω στην Αγία που ήταν άρρωστη και να την σύρουν με σκληρότητα μπροστά στο δικαστή, ο οποίος την έριξε σε σκοτεινή φυλακή. Την κάλεσαν επιτακτικά να απαρνηθεί το Χριστό ή να θανατωθεί. Ομολόγησε τότε με απερίγραπτη χαρά ότι ο βαθύτερος πόθος της ήταν ακριβώς να ολοκληρώσει το μαρτύριό της για την αγάπη του Χριστού. Δεν ήταν όμως τούτο το θέλημα του Θεού και χάρη στην επέμβαση των Ελλήνων προκρήτων της πόλεως αφέθηκε ελεύθερη. Ενδυναμωμένη από τη δοκιμασία αυτή, διπλασίασε έκτοτε το ζήλο της στα αποστολικά της έργα και στους ασκητικούς κόπους. Φτάνοντας στην τελειότητα, έλαβε τη χάρη των θαυμάτων και ιάσεων και προσήλκησε κοντά της όλο και περισσότερες μαθήτριες, σε σημείο που χρειάστηκε να ιδρύσει νέο μοναστήρι, κοντά στο οποίο βρισκόταν μικρό σπήλαιο, όπου η Αγία αρεσκόταν να αποσύρεται για να προσεύχεται. Η ακτινοβολία της στο λαό προκάλεσε το μίσος των Τούρκων, οι οποίοι κατέφθασαν στη νέα μονή κατά τη διάρκεια μιας αγρυπνίας και κακοποίησαν τόσο απάνθρωπα την Αγία, χτυπώντας την μεραβδιά, ώστε την άφησαν οι μηθανοί στο χώμα. Η Οσία Φιλοθέη υπέμεινε τις συνέπειες των τραυμάτων της με θαυμαστή καρτερία και παρέδωσε στον Κύριο τη μαρτυρική ψυχή της στις 19 Φεβρουαρίου 1589. 20 μόλις ημέρες αργότερα ο τάφος της άρχισε να αναδίδει μια ευωδία θαυμάσια και το τίμιο λείψανό της που τιμάται σήμερα στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών παρέμεινε άφθορο εις δόξαν Θεού και παραμυθία του χριστιανικού πληρώματος. Αθηναίων η πόλης υπεριών
θείων